περίοδος για την Εκκλησία μας είναι η περίοδος λεγόμενη του Τριωδίου. Πολλές φορές ακούμε ότι άνοιξε το Τριώδιο, βρισκόμαστε στο Τριώδιο. Πολλοί ίσως να μην ξέρουν τι είναι. Το Τριώδιο είναι ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο ανοίγει σήμερα, έχει φύγει το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Σε αυτό περιέχονται καταληκτικοί ίνοι και ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να μας οθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο προς τη μετάνοια. Πρέπει ο χριστιανός πάντοτε, ο σωστός χριστιανός, να βγει εν μετανοία. Να είναι πάντοτε κάτω από τη μετάνοια. Αλλά τώρα μας ζητάει κάτι ετωνότερο η Εκκλησία μας. Κάτι βαθύτερο, κάτι ουσιαστικότερο. Και γι' αυτό λοιπόν μας καλεί με κατάλληλα αναγνώσματα να μας προσπαρασκευάσει. Γιατί μετά από λίγες εβδομάδες θα έχουμε τη μεγάλη Σαρακοστή. Το στάδιο των αγώνων είναι αυτό, θα ακούσουμε και οι βουλόμενοι αυτοί σε εισέλθετε. Πώς λοιπόν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, μας παραθέτει τα κατάλληλα μαθήματα. Αλλά συγχρόνως με αυτή την περίοδο και μετά την περίοδο η οποία έχει σημασία και κάποια βαρύτητα πνευματική, ο διάβολος και αυτός αντιστρατεύεται και αντιπαρατάσσει τα δικά του όπλα, τα δικά του μέσα. Και γι' αυτό, ενώ η Εκκλησία καλεί τον κόσμο σε εσωστρέφεια, ο διάβολος το καλεί σε εξωστρέφεια. Κατά αυτή την περίοδο δημιουργούνται καρναβαλικές συμπληρώσεις και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ειδωλολατρικά κατάλληλα. Τα έχουμε πάρει δυστυχώς σαν συνήθειες, σαν έθιμα και συμμετέχουμε σε αυτά. Οι σωστοί χριστιανοί δεν πρέπει να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα πράγματα. Ο καρνάβαλος ιδίως δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο η υποβή του διαβόλου. Κατά το βάπτισμα υποσχεθήκαμε, αποτάσσω μέσα στη σατανά και πάει στην υποβή αυτού και πάει στην λατρεία αυτού και πάει στις έγκες αυτού. Μία λοιπόν υποβή του σατανά είναι οι καρναβαλικές αυτές εκδηλώσεις, οι οποίες όσο πάνε και επεκτείνονται από χώρα σε χώρα, γιατί το κακό είναι εύκολο να επεκτείνεται και νομίζουμε ότι έχουμε κέρδος από όλα αυτά τα πράγματα για να δουλέψουν τα μαγαζά και χίλια δύο άλλα πράγματα, όπως είναι και ο κακός τουρισμός, ότι θα κινηθεί η αγορά, θα δουλέψουμε και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα όμως, αγαπητοί μου, είναι ανευλόγητα και δεν στέκεται τίποτα και δεν ορθοποδούμε με τίποτα. Είναι αυτά τα πράγματα αποδεδειγμένα. Θα σου παρουσιαστεί ζημιά, τέλος πάντων θα φύγουν για να μην πολυλογώ από κάποιον άλλο δρόμο και δεν θα μείνει τίποτα εις τσέπη σου. Μόνο η ιδέα ότι δεν δούλεψες και δεν κέρδισες. Δεν κερδίζει κανείς από αυτά. Εδώ από τα καλώς συναγμένα, λέγανε οι πατέρες, έχει τα μισά ο διάβολος. Από τα καλώς συναγμένα. Από τα κακώς συναγμένα, λέει, έχει και το νοικοκύρι μαζί. Έτσι λέγανε οι πατέρες απάνω. Λοιπόν, δεν χρονοπληγώ περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι και άλλα θέματα τη σημερινή ημέρα. Να ξέρετε πάντως ότι αυτά τα μασκαρέματα και όλα αυτά τα πράγματα, οι οποίες μεταμφιέσεις, οι οποίες γίνονται, είναι απαγορευμένες από την Εκκλησία. Είναι καταδικασμένα από την Εκκλησία, από οικουμενικά συνόδους έχουν βγει κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν. Δεν είναι κάτι δικό μας. Αλλά απλώς εμείς οφείλουμε να το μεταφέρουμε και να πληροφορείται ο λαός ότι εκείνη τη στιγμή αποτάσσεται τον Χριστό και συντάσσεται το διαβόλο με όλα αυτά. Και είναι κρίμα. Λοιπόν, το μάθημα της ημέρας είναι η γνωστή παραγωγή, η ιστορία του τελώνου και Φαρισαίου, την οποία είπε ο Κύριος. Τώρα θα μου πείτε τα ίδια, δεν ακούμε, τα ίδια θα ακούμε. Γίνεται πάλι μία σπορά από την Εκκλησία, όπως γίνεται η άλλη σπορά από την Εκκλησία κάθε χρόνο, του Σιταριού, και είναι πάλι η ίδια κίνηση και περιμένουμε πάλι την ίδια συγκομιδή για να επακολουθήσουν όλα τα άλλα, είναι όμως άκρως απαραίτητα αυτά. Για την επιβίωσή μας, όπως είναι και η αναπνοή μας, η οποία είναι πάλι η ίδια, όπως είναι και το ψωμί που τρώμε κάθε μέρα πάλι το ίδιο. Έτσι λοιπόν,
οφείλει να υπερτιμήσει η Εκκλησία με αυτές τις ευεγενικές περικοπές τι πορεία πρέπει να έχει ο χριστιανός, πώς πρέπει να είναι για να είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του Δημιουργού του. Ανέβησαν, λέει, δύο άνθρωποι επί το ιερόν προσέψαστε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος Τελώνης. Ανέβησαν για να δείξει ότι η Εκκλησία βρίσκεται σε κάποιο υψηλότερο μέρος, για να αναβιβάζει και το σώμα και την ψυχή. Ανέβησαν, προσέψαστε, τους πιάνει ο φακός, τους πιάνει η εξέταση σε αυτό το τεστ της προσευχής, το οποίο δείχνει πράγματι την κατάσταση του ανθρώπου. Εάν μπορείς και προσεύχεσαι, εάν σωστά προσεύχεσαι, τότε λέγει κάποιος Άγιος Εκκλησίας μας, θεολόγος ή, είσαι λέει θεολόγος. Και αν είσαι θεολόγος, τότε αληθώς προσεύχεσαι. Τότε πράγματι αληθώς θα προσευχηθείς, σωστά δηλαδή θα προσευχηθείς. Μας δείχνει τη σωστή προσευχή και την κακή προσευχή. Μας δείχνει το ταπεινό φρόνημα και το εγωιστικό φρόνημα. Αυτό το άκουσμα το σημερινό, το Ευαγγελίο. Ανέβησε λοιπόν δύο άνθρωποι επί το ιερόν προσέψαστε. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο ένας υποτίθεται ότι είναι Άγιος Φαρισαίος, γιατί γνωρίζει τον νόμο και ασχολείται με τον νόμο ημέρας και νυχτός, και ο άλλος ως γνωστόν που έχει στον κόσμο δηλαδή αυτή τη φήμη, Τελώνης, που σημαίνει άρπαγας, σημαίνει εκβιαστής, σημαίνει αμαρτωλός άνθρωπος, σημαίνει σκληρός, σημαίνει απάνθρωπος. Γιατί ερωτήθηκε, λέει, κάποτε κάποιος σοφός, ποια είναι, λέει, τα αγριότερα θηρία, τα χειρότερα θηρία, και λέει από εκείνα που κατοικούν στα βουνά είναι άρκτοι και λέοντες, και από εκείνα, λέει, που κατοικούν στη πόλη είναι συκοπάντες και τελώνες. Ο ένας λοιπόν υποτίθεται ότι είναι δίκαιος και ο άλλος είναι άκρος αμαρτωλός. Εισέρχεται ο Φαρισαίος και στέκεται εις το μέσον του ναού και αρχίζει την προσευχή ο Θεός ευχαριστώσει. Ότι ούκ ημοί ως περιλυπεί των ανθρώπων. Αρχίζει καλά, αλλά δυστυχώς δεν συνεχίζει καλά. Γιατί λέει ο Άγιος Βασίλειος ότι η προσευχή μας θα πρέπει και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες, θα πρέπει να αποτελείται από δοξολογία, από ευχαριστία και αίτηση. Και κατόπιν δηλαδή να ζητάμε αυτό που θέλουμε. Καταρχήν θα δοξολογήσουμε τον Θεό, θα τον ευχαριστήσουμε για το πρώτο σήμερα και κατόπιν θα υποβάλουμε τα αίτηματά μας. Αυτός πράγματι λοιπόν αρχίζει με το ευχαριστώς. Ότι δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα καλά είναι τα πράγματα. Άρπαγες, κλέπτες, δέοι, μοιχοί, ουδέως ούτως ο Τελώνης. Δεν ήταν ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα πούμε στο Θεό. Ο Θεός είναι ακτινολόγος. Δεν χρειάζεται να του αυτοσυστηθούμε του Θεού. Να μου πείτε ότι δεν είναι ακτινολόγος όταν λέμε τα αμαρτήματά μας. Ναι, αλλά τα λέμε για να ομολογήσουμε την ενοχή μας. Ότι ξέρεις, για αυτό το αμάρτημα μετανοώ. Για το άλλο το αμάρτημα μετανοώ. Και το ανακοινώνω και το ομολογώ και το εξαγορεύουμε. Αλλά συγχρόνως και μετανοώ. Ομολογούμε την ενοχή μας. Αυτό λοιπόν ανακοινώνει τα καλά του εαυτού του, ότι δεν είναι άρπαξ και κλέφτης και πόρνος και μοιχός και οτιδήποτε άλλο, και σαν να μην καταλαβαίνει ο Θεός, του φέρνει και ένα παράδειγμα, να, όπως είναι αυτός ο Τελώνης δηλαδή, ο οποίος ήταν το είδωλο της κακίας κατά κάποιο τρόπο. Το, όπως θα λέγαμε, μνημείο της κακίας ο Τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου και αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Όλα αυτά τα οποία ομολογεί είναι αλήθειες. Αλλά δυστυχώς χάνουν την αξία τους. Μας θέτουν όμως ένα προβληματισμό. Νηστεύω δις του Σαββάτου, εννοούν αυτοί οι Εβραίοι τότε νήστευαν Δευτέρα και Πέμπτη. Εμείς έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή.
Αυτοί είχαν Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί μία από αυτές τις μέρες ανέβηκε ο Μωυσής εις το Σινά και την άλλη εκατέβηκε από το Σινά. Και νηστεύαν αυτές τις ημέρες. Από 10 λέει πάντα ως ακτώμε. Ο δεκατισμός της περιουσίας, το δέκατον της περιουσίας, ήταν νόμος να δίδεται ελεημοσύνη. Αλλά όχι για όλα τα πράγματα. Αυτοί όμως εν τη υποκρισία τους και για να φανούν στους ανθρώπους ότι είναι λεπτολόγοι, αποδεκατούσαν και το άνεθον λέει και το ιδίωσμον και το κείμενον. Τους κατηγορεί βέβαια ο Κύριος αλλού για αυτά τα πράγματα. Υποκριτέ λέει αποδεκατείτε το ιδίωσμον και το άνεθον και το κείμενον και αδέκατε λέει τα βαρύτερα του νόμου. Αφήσετε λέει την πίστη, αφήσετε την κρίση του Θεού, αφήσετε όλα αυτά τα πράγματα και κοιτάτε να λεπτολογείτε για να σας βλέπει ο κόσμος και να σας θαυμάζει ότι ακόμη φτάσατε και σε αυτές τις λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις ζητούσε ο νόμος. Έκανε κατά κάποιο τρόπο ελεημοσύνη. Τώρα αυτά αν τα αντικατρεπτήσουμε στον εαυτό μας θα δούμε. Εμείς εκκλησιαζόμαστε όπως εκκλησιαζόταν ο Φαρισαίος. Γιατί βέβαια προσευχόταν στον νόμο, αντίθεται. Δίνουμε το δέκατο κατά την ελεημοσύνη. Νηστεύουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να βρεθούμε ελλειπείς. Όλα όμως αυτά τα καλά αγαπητοί μου, όπως σας είπα, καταστρέφονται γιατί επισέρχεται αυτό που λέγεται εγωισμός, αυτό που λέγεται υπερηφάνεια. Και τα καταστρέφει όλα τα καλά, όλα τα καλά. Είναι σαν το λίβα ο οποίος καίει τα σπαρτά που λέμε. Έτσι είναι και αυτό το φοβερό πάθος το οποίο δυστυχώς όλοι διακατεχόμεθα από αυτό το πάθος, απλώς προσπαθούμε να μειώσουμε το ποσοστό. Ο αγώνας μας αυτός είναι. Και το μικρό παιδί ακόμη εγωισμό έχει. Θέλει να το επενείς. Δεν θέλει να το μαλώνεις. Θα αλλάξει το ύφος του. Θα αλλάξει τη φάτσα του αμέσως, αναλόγως πώς τη φέρεσαι. Το έχουμε δηλαδή από τη γέννησή μας. Έχουμε βέβαια και τα καλά μας από τη γέννησή μας, τα οποία οφείλουμε να τα καλλιεργούμε και τα κακά να τα πνίγουμε. Είναι ένα πάθος δελικτό, η υπερηφάνεια. Τον υπερήφανο τον άνθρωπο, επειδή είναι απρόσιτος, επειδή είναι θυμώδης, επειδή είναι, έχει πολλές ιδιοτροπίες, έχει πολλά πράγματα, δεν τον θέλει ο άλλος για την παρέα του. Δεν είναι αγαπητός. Ενώ ο ταπεινός ο άνθρωπος είναι προσινής. Δέχεται παρατηρήσεις, δέχεται υποδείξεις, δέχεται διορθώσεις και διορθώνεται εννοείται. Και αυτό δείχνει, έρχεται στο νου μου, μια ρίση του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος άγχια γράμματος θεωρείται ο ακαδημαϊκός της ερήμου, ο οποίος λέει δίνει ένα ορισμό περί του ανθρώπου. Και διάφοροι έχουν δώσει ορισμό τι είναι ο άνθρωπος. Αυτός λέει ότι ο άνθρωπος είναι λέει ή ο λογικός ή ο διορθωθήν είναι ανεχόμενος. Αυτός είναι λέει ο άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος δεν δέχεται να διορθωθεί δεν είναι λέει άνθρωπος. Είναι απάνθρωπος, είναι υπάνθρωπος. Έτσι λοιπόν, πώς θα υποδείξεις διόρθωση σε έναν εγωιστή? Θα σου αντιλογήσει, δεν θα σκύψει το κεφάλι, θα κοιτάξει πώς να προφασιστεί, πώς να υπερίψει ευθύνη σε άλλον και να αθωώσει τον εαυτό του. Διαλλαγή λοιπόν αυτό το εμπόρευμά του, αλλά δυστυχώς δεν δουλεύει από τον Θεό, δεν αγοράζεται, ο δυστυχής Φαρισαίος. Και ερχόμεθα τώρα στην άλλη εικόνα του τελώνου, ο οποίος δεν προσήλθε στο μέσο της Εκκλησίας, αλλά κάπου λέει μακρόθεν εστός. Είχε γονιπατήσει, έτυπτε το στήθος του και δεν ήθελε τους οφθαλμούς επί των ουρανών άρε, δεν ήθελε να σηκώσει το κεφάλι του. Δεν με κάτισε να πει πολλά, έλεγε πολύ λίγες λέξεις. Ο Θεός η λάστη δίνει το αμαρτωλό.
Τρία πράγματα βλέπουμε εδώ. Τον τελώνει, το Θεό και τις αμαρτίες του. Και παρακαλούσε τον Θεό να του δώσει έλεος για τις αμαρτίες τις οποίες είχε. Έπειτε το στήθος. Καμιά φορά εμείς χτυπάμε το κεφάλι, λέμε. Δεν είναι σπάσιμο το κεφάλι σου. Δεν είναι το κεφάλι η αιτία. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας. Και αλλού λέει ο Κύριος ότι εκ της καρδίας αναβαίνουν, σου λέει, φόνοι, νυχίε, κλοπέ και διάφορα κακά. Όλα, λέει, από εκεί πηγάζουν, από την καρδία. Γι' αυτό λοιπόν χτυπούσε την καρδία σαν να θέλει κατά κάποιο τρόπο να κάνει κάποια αποτοξίνωση, να πετάξει αυτά τα κακά τα οποία έχουν επικολληθεί στην καρδία, να τα αποβάλει, και χτυπάει και ξαναχτυπάει την καρδία. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδία». Δεν λέει νου. «Ιέ μου», λέει, «δώσ' μη συν καρδία». Ο Δαβίδ τι λέει, «Καρδία μου χαρά, χτίσον εμείς ο Θεός». Και πνεύμα αυτές σε γέννησον εις εγκάρτης μου, εφόσον καταριστεί η καρδία και έχει πού να προσγειωθεί το πνεύμα του Άγιου. Μονολογεί αυτή την ευχή, η οποία δεν είναι άλλη παρά αυτή που γίνεται στην Κοινή Διαθήκη, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτοί που λέγουν οι μοναχοί, αυτοί που πρέπει να λέει κάθε χριστιανός, γιατί ο Παράδεισος και το Ευαγγέλιο δεν είναι για τους μοναχούς. Παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι αυτά ήταν για τους μοναχούς. Όχι, δεν είναι για τους μοναχούς. Τα επίδαξε ο Άγγελος της Ελλάδος, ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, έλεγε συνιστούσε στους χριστιανούς να πάρουν κάποιο κομβολόγιο, τους έλεγε πώς να τους το πει το κομβοσκήνι, και με αυτό λέει να επικαλούνται και να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού, Ιέ και Λόγιο του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντως των Αγίων ελέησον ημάς». Το εδίδαξε αυτός λοιπόν, είναι και για τον κόσμο. Όχι επειδή το δίδαξε, αλλά επειδή έτσι ήταν. Απλώς επανέρωσε αυτό το οποίο είναι ο Άγιος Κοσμάς. Αυτό το οποίο υπήρχε, αλλά ίσως με την πάροδο των ετών καταχωνιάστηκε, ξεχάστηκε και το επανέφερε. Και χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε χρήση αυτής της μικρής ευχής, η οποία είναι σαν το συμπυκνωμένο γάλα. Μπορεί να βάζουμε λίγο, αλλά έχει δύναμη να συμπληρώσει αυτό ένα ποτήρι. Σαν τη συμπυκνωμένη τροφή. Σαν το χάπι. Παίρνουμε μια βιταμίνη. Τι είναι η βιταμίνη? Τόση. Αυτή περιέχει, παραδείγματος χάρη, 15 πορτοκάλια. Γι' αυτό λοιπόν το τόσο έχει αυτή τη δύναμη. Έτσι λοιπόν μεγάλη δύναμη έχει και αυτή η ευχή. Και χρειάζεται να μην. Μας το συνιστούν όλοι οι πατέρες. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει από την προγεία μέχρι το βράδυ, και αν είναι δυνατόν λέει και όλη τη νύχτα. Ο Απόστολος Παύλος λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιακόπως προσεύχεστε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει μνημονευτέων μάλλον Θεού ή αναπνευστέων. Ότι είναι προτιμότερη, λέει, η προσευχή, να μνημονεύει τον Θεό, να σκέφτεσαι τον Θεό, από την αναπνοή. Και όποιος δεν προσεύχεται, στερείται αναπνοής. Άρα είναι θυματικός αυτός ο άνθρωπος, πνευματικά. Είναι τροφή η προσευχή. Αυτή η τροφή για μαλλίψη νεκρώνεται ο άνθρωπος. Πολλοί ασκητέ που σε στην έρημο και δεν είχαν ούτε εκκλησία σου και τίποτα, ετρέφονται μόνο και μόνο με την προσευχή. Υψιώνω το θείο από τα σιών, και κατά κάποιο τρόπο ήταν μια πνευματική διαμετάλληψη για την ψυχή του. Ποια? Αυτή η μικρά προσευχή. Η οποία έχει βέβαια το πόλεμό της, αν αρχίσει κανείς να λέει. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, θέλει εξομολόγηση για να ο άνθρωπος να καθαρίσει το τοπίο και να μπορεί μετά να προσεύχεται, γιατί όταν μεσολαβεί κάτι, ένα αμάρτημα, κόβεται αυτό το πράγμα. Χάνουμε την κατανοιξή μας, χάνουμε την τροσά της προσευχής, την ευχαρίστηση της προσευχής και προσευχόμεθα απλώς ξηρά. Χρειάζεται όμως και αυτό να γίνεται, έστω και ξηρά να προσευχόμεθα. Και αυτό ωφελεί. Όπως τα έβλαπτε κάποιο παλιό τράγουδο ανέλεγες,
Τι είτε το καταλάβαινε, είτε το καταλάβαινε. Αυτό δεν ωφελεί. Έτσι ωφελεί λοιπόν και ξηρά λεγόμενη η ευχή. Αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Όπως κοιτάμε όλα τα άλλα να τα βελτιώσουμε, έτσι πρέπει να κοιτάμε να βελτιώσουμε και αυτό και το θέμα της προσευχής. Ευτάχης της ημέρας είναι σαν σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, λέει ο Δαβίδ. Αν και βασιλεύσει, προσήκεται 7 φορές την ημέρα. Και εμείς δεν αδειάζουμε, δεν θέλουμε. Αν θέλουμε να ξεκλέψουμε χρόνο, να κάνουμε οποιοδήποτε χρόνο βαθιά θέλουμε να κάνουμε, θα το βρούμε το χρόνο. Στον πύργο να μας στήσουν σαν τη Ραπουτζέλ, θα βρούμε το χρόνο. Να κάνουμε ό,τι να κάνουμε τη στραβοδουλειά μας. Λοιπόν, δεν θα βρεις ώρα για την προσευχή. Εξάλλου αυτή η προσευχή δεν χρειάζεται να γυρίζεις σελίδες, έχασες τη σελίδα και δεν ξέρεις που έμεινες. Τελειώνεις γρήγορα και αρχίζεις γρήγορα. Την επαναλαμβάνεις. Αυτή η επανάληψη, αγαπητοί μου, είναι σαν και αυτό για τον διάβολο, σαν και αυτό το μαρτύριο της αγώνας που έχουν οι Κινέζοι. Σε βάζουν κάτω από μια βρύση και η βρύση αυτή τρέχει σταγονίτσα, σταγονίτσα. Τι είναι το νερό τώρα? Μια σταγόνα νερό θα πέσει το κουτελό σου, χαρά στο πράγμα. Έλα που αυτό, όταν συνεχίσει να γίνεται, περνάει κάμια ώρα και αισθάνεσαι ότι παίρνει καδρόνι στο κεφάλι σου. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι, ότι σταγόν ύδατος λέει κυλαίνει λίθον. Όπου πέφτει και αν έχετε νεροχύτη πέτρινο ή οτιδήποτε άλλο, εκεί που πέφτει σταγόνα, σιγά σιγά αυτή η σταγόνα δημιουργεί βαθούλωμα, δημιουργεί κύλωμα εις αυτόν τον λίθον. Έτσι είναι λοιπόν και η αυτή η ευχή για τον διάβολο. Είναι το μαρτύριο της σταγόνος. Μαστιγώνει, Ιησού ονόματι και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μάστιζε πολεμίους. Με αυτό χρειάζεται να μαστίζει στους πολεμίους. Με τη χρήση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και με τη λέξη έλεος, για την οποία λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι εκεί λέει περικλείονται όλες οι ανάγκες του ανθρώπου. Μέσα στη λέξη έλεος και οι υλικές ανάγκες του και οι πνευματικές ανάγκες του. Με τη λέξη έλεος εκεί μέσα περικλείονται όλα. Πώς θα έχει κάνει δηλαδή ο Θεός η σοφία των Αγίων Πατέρων, ώστε με αυτές τις λέξεις να καλύπτουμε τα πάντα. Αρκεί να λέγεται συνεχώς αδιάλειπτα, αν είναι δυνατόν. Και αυτή παραμερίζει όλα τα εμπόδια τα οποία βρίσκονται και μας εμποδίζουν και τη ζωή μας, τη φυσική ζωή, αλλά και την ψυχική μας σωτηρία. Παραμερίζει το κάθε τι. Φέρνει τα άνω κάτω. Δεν υπάρχει άδειο θέμα για την προσευχή. Όλα γίνονται δια της προσευχής. Αλλά όταν λέμε προσευχή, να κοιτάμε να έχει λιγάκι ποιότητα η προσευχή. Όχι απλώς να γιομίζουμε τον αέρα με λόγια, όπως όταν έχουμε μια ανάγκη. Τότε πώς συγκεντρωνόμαστε? Πρέπει σιγά σιγά να φέρουμε το μυαλό μας ότι έχουμε ανάγκη. Ότι είμαστε τώρα σε ένα δικαστήριο και θα περιμένουμε να βγει η απόφαση και προσευχόμαστε. Ότι έχουμε κάποιον άνθρωπο και είναι μέσα στο χειρουργείο και προσευχόμαστε. Με τι ένταση προσευχόμαστε? Ότι είμαστε μπροστά σε μια γένα, σε ένα σοβαρό γεγονός. Με τι ένταση τότε προσευχόμαστε? Όπου να είμαστε, στην πλατεία να είμαστε, στο μεγαλύτερο θόρυβο να είμαστε, είμαστε μέσα στην έρημο εκείνη τη στιγμή. Πάλι. Τα έχουμε νεκρώσει όλα, έχουμε κατεβάσει όλα στις διακόπτες και δεν βλέπουμε τίποτα. Τι μορφή να γίνεται γύρω μας, όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτό το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιούμε και να το φέρουμε πάντα στο μυαλό μας για να επιτύχουμε την αναβάθμιση της προσευχής μας. Και βέβαια είπαμε δεν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία επιτυχάνονται σε 24 ώρες, αλλά χρειάζεται να παρακινούμεθα. Συνεχώς. Η αρετή δεν έχει τελειότητα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει η ατέλεστος. Τελειώτης της αρετής, γιατί είναι ατέλεστος, δεν φτάνει, δεν τελειώνει ποτέ, αλλά χρειάζεται ο Θεός να μας βρίσκει, ο θάνατος να μας βρει σε μια κατάσταση πάντοτε προόδου. Να μην είμαστε στάσιμοι, να μην είμαστε εν αμαρτία, να είμαστε εν μετανοία και εξομολογήσει. Να είμαστε σε αυτή την κατάσταση της προσπαθίας,
Είδατε και μια φορά που λένε και το κράτος που λέει ότι για την τάδε λέει υπόθεση, ξέρω και εγώ άφηνε λέει τέσσερα 50 ευρώ λέει το μήνα για το χρέος σου. Να βλέπει κάτι, ότι κάτι γίνεται. Έτσι λοιπόν και σε αυτά χρειάζεται κάτι, κάτι να παρουσιάζουμε. Γι' αυτό η νύχτα μας συνιστούσαν να κάνουμε πρωτού κοιμηθούμε κάποιον μικρό απολογισμό. Πώς περάσαμε την ημέρα. Το οποίο έκαναν και οι Πυθαγόροι αυτό. Οι φιλόσοφοι αυτοί έλεγαν το τρίπτυχο «Τι παρέδιν, τι δέρεξα, τι δεν ιδέων και ούτε τελέστη». Τι παραλείψαμε σήμερα να κάνουμε, τι είπαμε, τι ήταν να κάνουμε και δεν το κάναμε. Όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται να περνάει από το μυαλό των χριστιανών κάθε βράδυ και να κάνει μια έτσι κατά κάποιο τρόπο μικρή εξομολόγηση στο Θεό μέχρι να φτάσει συμπνευματικό για το πώς επέρασε τη ημέρα, για τα λάθη της ημέρας, να ζητάει συγχώρηση. Δεν μακρύνω το λόγο για να μην σας κουράζω. Έχουμε από αυτά τα λίγα να βγει κάποια ωφέλεια και να κάνουμε κάτι. Να πάμε να κλέψουμε από το Φαρισαίο τα έργα και από τον Τελώνη την ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση είναι, πώς να σας το πω, είναι ένας δρόμος που κάθε ο Θεός. Να σας πω και αυτό και τελειώνω. Ταπείνωση είχε η Παναγία μας και προσήκησε τον Υιόν του Θεού και θρονιάστηκε μέσα της. Τι είπε μόλις της είπε ο Αρχάγγελος ότι πρόκειται να γεννήσει και το γενόμενο εξού Άγιον φυτίσεται Υιός Θεού και όλα αυτά, είπε «Ιδού, Ιδού, η Κυρίου γεννητώμη κατά το αλήμα σου». Έσκυψε το κεφάλι από ταπείνωση και ελέγχει. Και όταν συναντήθηκε με την Ελισάβετ, είπε η Ελισάβετ, πώς ήταν αυτό ότι να έρθει η μήτρη του κερίου μου πρόσμε, αισθάνθηκε από το σκύρτημα του προδρόμου που έκανε μέσα της και αυτή προφητεύωσε εκείνη τη στιγμή την ονόμαση μήτρη του κερίου μου πρόσμε. Και είπε η Παναγία Μεγαλύτη Ψυχή μου, ότι επέβλαψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Αυτό ομολογεί η κυρία Θεοτόκος, ότι επέβλεψε ο Θεός επί την ταπείνωσή της. Και εσκήνωσε μέσα της. Επειδή να επιβλέψω, λέει, παρά επί των ταπεινών και πράων και τρέχοντά μου τους λόγους. Πού θα πέσει, λέει, το μάτι μου, στον υπερήφανο δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κλωτσάει από εκεί. Δεν μπορεί να πέσει το μάτι του Θεού. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν τη δώσει χάρη. Παρά σε εκείνο, λέει, των πράων και ταπεινών και τρέχοντά μου τους λόγους. Έχουμε λοιπόν να προκύψει κάποια ωφέλεια. Από τα λόγια που σας είπα, διευκόμουν.